Ενώ παρακολουθούμε ήδη την άφιξη του Γενικού Γραμματέα του ΑΚΕΛ, Στέλλα Κόκκινου, ερχόμαστε κοντά σου. Βρίσκεται ήδη εντός του εκλογικού κέντρου που θα ασκήσει το εκλογικό του δικαίωμα, συνοδευόμενος από την σύζυγό του Γενικός Γραμματέας του ΑΚΕΛ. Έχουν ήδη δώσει το εκλογικό τους βιβλιάριο. Επαναλαμβάνουμε ότι μπορείτε να ασκήσετε το εκλογικό σας δικαίωμα και με την ταυτότητα. Και περιμένουν στην αναμονή το λίγα δευτερόλεπτα που χρειάζονται για να γίνει επιβεβαίωση των στοιχείων ουσιαστικά του κάθε ψηφοφόρου. 064, και αυτό που ακούγεται, γιατί υπάρχει διαφοροποίηση και ανησυχούν αυτοί που θα δίνουν την ταυτότητά τους, δεν ανακοινώνεται δημόσια σε καμία απολύτως περίπτωση ο αριθμός της ταυτότητας. Αντιθέτως, μέσα από την ταυτότητα εντοπίζεται ο αριθμός του εκλογικού βιβλιαρίου και είναι αυτός που ανακοινώνεται δημοσίως. Ήδη πήρε το ακριβώς. Αναγράφεται δίπλα μαζί με την ταυτότητα και είναι αυτός που ανακοινώνεται δημόσια. Πήρε το ψηφοδέλτιο ο κύριος Κυπριανού. Βρίσκεται πίσω από το παραβάν. Διαδικασία που αρκεί μερικά δευτερόλεπτα. Και ακολουθεί και η σύζυγός του που τον συνοδεύει. Στο κέντρο Μάλιστα. Και αναμένουμε να δούμε τις δηλώσεις του Γενικού Γραμματέα. Είναι οι δηλώσεις και των υποψηφίων αλλά και των πολιτικών αρχηγών. Κάθε φορά, κάθε 5 χρόνια όταν έχουμε τις προεδρικές εκλογές. Εντάξει, έχουμε νωρίτερα προεκλογές στην Κύπρο, αλλά θεωρώ ότι οι προεδρικές είναι οι σημαντικότερες εκλογές, είναι η μέρα της δημοκρατίας. Μας ακούει και η Στέλλα Κόκκινου. Ετοιμάζεται για δηλώσεις Νικήτας Κυπριανού. Ναι. Είμαστε έτοιμοι, παιδιά. Σε ζωντανή συνδέση, λοιπόν, ετοιμαστούν και όλοι οι συναδελφοί. Ανδρέα, ο κύριος Κυπριανού είναι έτοιμος. Μόλις έχει ασκήσει το εκλογικό δικαίωμα. Είμαστε έτοιμοι, κύριε Κυπριανού. Σημερινές εκλογές αποτελούν την κορύφωση της δημοκρατίας. Οι προεδρικές εκλογές θα καθορίσουν πώς θα δείχνουν χειρισμού τα μεγάλα εθνικά ζητήματα, αλλά και τα απλά, τα καθημερινά, που επηρεάζουν τη ζωή των απλών ανθρώπων, των ανθρώπων που αντιμετωπίζουν πολλές δυσκολίες στη ζωή του. Έχει τεράστια σημασία, λοιπόν, να εξασφαλίσουμε ότι όλα αυτά τα ζητήματα, το κυπριακό, τα ενεργειακά, τα ζητήματα που αφορούν την οικονομία, καταπολέμηση των σκανδάλων, της διαφθοράς, η ανάγκη για προοδευτικές μεταρρυθμίσεις, η αντιμετώπιση των προβλημάτων των καθημερινών για τους απλούς ανθρώπους, να τύχουν της καλύτερης δυνατής αντιμετώπισης. Έχει τεράστια σημασία, λοιπόν, ο κόσμος να συμμετάσχει σε αυτήν την εκλογική διαδικασία. Θέλω να τους πω ότι δεν πρέπει να αφήσουμε άλλους να αποφασίζουν για μας. Πρέπει να πάρουμε την τύχη στα χέρια μας και ο καθένας με τη δική του ψήφο να καθορίσει ποιους θα ήθελε να τον εκπροσωπήσουν σε αυτήν την εκλογική αναμέτρηση στο δεύτερο γύρο και στη συνέχεια βέβαια και στην Προεδρία της Δημοκρατίας. Έχει τεράστια σημασία να μην αδιαφορήσουμε, γιατί αυτό θα επηρεάσει και το μέλλον των επόμενων γενιών. Και είναι κρίμα για λόγους πικρίας και απογοήτευσης να αφήσουμε στο περιθώριο τα προβλήματα των νέων γενιών, των επόμενων γενιών. Καλό λοιπόν τον κόσμο να συμμετάσχει μαζικά σε αυτή τη διαδικασία. Θέλω να εκφράσω τη λύπη μου, γιατί κάποια επιτελεία έχουν παραβιάσει τις τελευταίες μέρες την νομοθεσία. Αυτό δεν περιποιεί τιμή για την πολιτική ζωή στον τόπο μας. Αυτά τα πράγματα θα έπρεπε να γίνονται σεβαστά από όλους και να καταλάβουμε ότι εκείνο που έχει περισσότερη σημασία είναι η αξιοπιστία του καθενός μας και να θυμόμαστε ότι πάντοτε υπάρχει και η επόμενη μέρα. Να μην συμπεριφερόμαστε με τρόπο που να απαξιώνει την πολιτική ζωή, αλλά και να προσβάλλει και τα ίδια τα άτομα τα οποία συμπεριφέρονται με αυτόν τον τρόπο. Η έκκληση μου, λοιπόν, είναι σήμερα τα πράγματα να κυλήσουν ομαλά, να τερματιστούν όλα αυτά τα οποία έγιναν τις τελευταίες μέρες
και να αποδείξουμε ότι είμαστε μια σύγχρονη δημοκρατική χώρα η οποία σέβεται τις νομοθεσίες, σέβεται τις διαδικασίες και σέβεται και τα αποτελέσματα της βούλησης του λαού. Τις τελευταίες κινήσεις κάποιων επιτελείων, είπε ο κύριος Κυπριανού, και είναι αυτό που πρέπει να μας προβληματίσει για να μιλάμε για δημοκρατία και να το εννοούμε. Ναι, και εγώ κράτησα και εγώ δύο σημεία από τον κύριο Κυπριανού. Το πρώτο είναι ότι ανέφερε ότι έχει τεράστια σημασία να ασκήσουμε όλοι το εκλογικό μας δικαίωμα, ώστε να έχουμε άποψη και για την πορεία των πραγμάτων στον τόπο μας, αλλά και το δεύτερο σημείο του κ. Κεπιανού εξέφρασε την λύπη του όσον αφορά την στάση κάποιων εκλογικών επιτελείων. Ανέφερε ότι δεν πρέπει να περιοριζόμαστε στην μέρα, αλλά να βλέπουμε μακροπρόθεσμα.